νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι αυτή η συζήτηση σωστά δημιουργεί αποστροφή στον ελληνικό λαό. Γιατί νομίζω το είπανε και οι κυρίες εδώ πέρα, ότι είναι προσανατολιστική. Βέβαια δεν είπανε ποιος την προσανατολίζει τη συζήτηση. Όλοι εμείς. Είναι στην πραγματικότητα, όχι, έχει ονοματεπώνυμο προσανατολισμός και γίνεται και από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, που αυτή τη στιγμή κάνουν μεταξύ τους πόλεμο για το ποιος είναι πιο πλούσιος ή λιγότερο πλούσιος, που στην πραγματικότητα όμως δεν έχουν καμία σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Και γίνεται εκ του πονηρού αυτός ο προσανατολισμός, γιατί αυτές τις μέρες... Με ποιο στόχο λέτε? Με στόχο, καταρχήν πάνω από το κεφάλι μας την επόμενη εβδομάδα θα φορηθεί νέα αύξηση στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Γι' αυτά πρέπει να συζητάμε. Και αν θέλετε, όλη η προεκλογική περίοδος, μία πηγαίνει το κριτήριο ψήφου στο ποιος ζυγίζει καλύτερα τη φέτα, μία πηγαίνει στο lifestyle και μία πηγαίνει στα απόθεν έσχες. Σωστά να γίνουν τα απόθεν έσχες. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να συζητήσουμε καταρχήν τι γίνεται και πώς θα μπορέσει ο ελληνικός λαός να σηκώσει κεφάλι. Και κεφάλι δεν μπορεί να σηκώσει με το απόθεν έσχες του καθενός. Κεφάλι μπορεί να σηκώσει αν πάρθουν ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια. Αυτά πρέπει να συζητηθούν. Το γεγονός ότι τα τιμολόγια του ρεύματος την επόμενη εβδομάδα θα έχουν αυξήσει έως 70% και ξέρετε, αυτά τα τιμολόγια έχουν υπογραφεί Ευρωπαϊκή Ένωση, σφραγίδα, συγγνώμη, Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογραφή όλων των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χώριο το πρόσημο, δεν είναι ευρωπαϊκό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το χρηματιστήριο ενέργειας το οποίο θεσπεί σαν τόση κυβέρνηση και το αξιοποίησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Διαφωνώ. Πολιτική της Ευρωπαϊκής... Κυρία, κοιτάξτε, διαφωνώ και θα σας το εξηγήσω. Προέρχομαι από τη Δυτική Μακεδονία και ξέρω πολύ καλά το αποτύπωμα, το αρνητικό αντιλαϊκό που έχει αφήσει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόσατε στη Γαλλία. Είναι στο 1/3 η ενέργεια από εδώ. Δεν σας διέκοψα. Και εσείς ως κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, η πολιτική της απελευθερωτοποίησης και της πράσινης μετάβασης που έφερε και πανάκριβο ρεύμα. Και πανάκριβο ρεύμα. Δεν είναι πολύ λαϊκό το να μολύνεται ο υδροφόρος, ο ρίζος και ο αέρας. Τι συζητάμε τώρα? Εγώ είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης. Η προστασία του περιβάλλοντος, η ευαισθησία για το περιβάλλον αλακάρτ. Γιατί την ίδια ώρα που συζητάμε για τις ΑΠΕ και τις λεγόμενες ΑΠΕ, στη Δυτική Μακεδονία, ξέρετε, πάλι με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη σύμφωνη γνώμη και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ των ευρωβουλευτών, λέω, που το ψήφισαν, αυτή τη στιγμή διαπράττονται εγκλήματα από την άναρχη και ανεξέλεγκτη εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ακόμα και σε περιοχές Natura. Κανένας δεν κάνει λόγο για το υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αμερική που έρχεται και αποτελεί ένα βασικό ποσοστό αντίδρασης για αυτή που άρχουν εκεί. Γιατί καλά τα λέμε όλα αυτά, αλλά να δούμε και λίγο πώς θα δράσουν. Στην περιοχή, αλλά ο Λιβύης θα σταματήσει κάποια στιγμή. Υπάρχει δυνατότητα σήμερα, τη στιγμή που τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Υπάρχουν διακοπές ρεύματος, εκατοντάδες. Και σήμερα συζητάμε. Άρα εσείς είστε υπέρ του να λειτουργήσει, να συνεχίσει να λειτουργεί. Όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά γιατί είναι επικίνδυνο και για τις ζωές των εργαζομένων όλα εκεί. Εσείς είστε υπέρ αυτού. Πλέον υπάρχουν τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν. Το βασικό είναι, αν θα συζητήσουμε μια ενεργειακή πολιτική που βασίζεται στις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, που μπορεί να αξιοποιηθεί και ο λιγνίτης και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο, με κριτήριο όμως την κάλυψη και των ενεργειακών αναγκών, την ανακούφιση των εργατικών λαϊκών οικοκυριών. Θεωρείτε, και όχι Κουζιάκη, την κερδοφορία, λέτε, την εγγυημένη δεν μάλιστα ακούτε. Κερδοφορία. Προσπαθώ να κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν ακούτε. Πραγματικά. Πείτε μου. Λοιπόν, θεωρείτε δηλαδή εσείς ότι αν υπήρχε μια χρυσή τομή λύση, όλα αυτά τα οποία λέτε να γίνονται θα είχαν γίνει είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε από τη Νέα Δημοκρατία? Έχει δηλαδή μόνο τη λύση του ΚΚΕ, την οποία όμως αυτή τη στιγμή οι άλλοι δεν μπορούν να δουν? Είσαστε υπέρ της λειτουργίας ενός εργοστασίου λιγνίτη, όπως έλεγα νωρίτερα και δεν ακούσατε, που έχει στην άκρη το περιβάλλον, αφού λέτε ότι είναι... Είναι δυνατόν στην άκρη το περιβάλλον. Το περιβάλλον έπρεπε από χτες να έχει μπει στη ζωή μας. Όταν οι άνθρωποι σε όπως αυτά εργάζονται, η υγεία τους κινδυνεύει. Κοιτάξτε, επειδή σας λέω προέρχομαι και από τη Δυτική Μακεδονία, εμείς από εκεί μπορούμε να δούμε ότι τελικά
και την περίοδο της λειτουργίας των λιγνητικών σταθμών. Και ξέρετε γιατί? Γιατί και πάλι δεν λειτουργούσε με γνώμονα την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών με ενεργειακή επάρκεια φθηνή. Και αυτή τη στιγμή, το προηγούμενο διάστημα βιώναμε την μαύρη ανάπτυξη, ναι, σωστά, γιατί και για τη ΔΕΗ ΑΕ ήταν κόστος τα περιβαλλοντικά μέτρα που υπάρχει σήμερα την αντιρρυπαντική τεχνολογία. Δεν είναι όμως ευρωπαϊκό το πρόσημο, από εκεί ξεκινήσατε λάθος. Η νέα πράσινη συμφωνία, μπορούμε να πάμε σε κάτι πιο πέρα από τη θεωρία. Να σας πω κάτι, δεν είναι καθόλου θεωρία, κυρία Πατουλίδου. Έχετε ασκήσει, σας ακούω τόση ώρα. Είναι ο χειρότερος, κανένας Έλληνας, κανένα νέο παιδί δεν θα έρθει. Ποια μισθή, θα γίνει τρίτος παγκόσμιος αν δεν αναχαιτήσουμε το φασισμό. Μην ανοίξουμε άλλο θέμα τώρα, θα αριστούμε και τη